για να παρουσιάσουμε το νέο ΕΣΠΑ 2050. Είμαστε πρώτη φορά στον χώρο που όχι μόνο πήρε έγκριση, αλλά θέλει την παραγωγή και τα πρώτα τομεακά προγράμματα, δηλαδή τα πρώτα λεφτά από το νέο ΕΣΠΑ 2050 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο στην Ελλάδα. Και επόμενο σε όλου του χώρου θα πάρει την Ιστορία και την Ευρωπαϊκή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μα από τη μέρα που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι από τι τελευταίε χώρε στην πρώτη. Εδώ δεν έκανε πάρα πολύ περιφέρεια. Έχει αυξηθεί το ποσό πάρα πολύ. Έχουμε εξαιρετικά καλή συνεργασία με την περιφέρεια. Εξαιρετικά καλή συνεργασία. Είναι από τις περιφέρειες που τρέχουν τα προγράμματα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και τον ευχαριστώ για αυτό, γιατί κάνει τη δική μας τη διαφορά. Αν αναλύσουμε τα προβλήματα που διανύουμε αυτή την περίοδο, πού θα στοχεύει το νέο έργο? Στοχεύει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην αρχή πιο πράσινη. Τη οικονόμηση ενέργεια, στην πρόοδο τη οικονομική δραστηριότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Εκεί είναι σημαντικό όλα τα πράγματα. Πείτε μας λίγο για το ρυθμό ανάπτυξης για του χρόνου, διότι πάρα πολλοί οίκοι και φορείς διεθνείς κάνουν λόγο για σημαντική επιβάρυνση σε σχέση με τα τωρινά ζώδια που θα κλείσει το 2022. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το 2022 θα είναι έτος επιβράδυνσης. Από την ώρα που οι κεντρικές τράπεζες ανεβάζουν τα επιτόκια ανεβαίνουν για να φρενάρει η οικονομία. Άρα δεν μπορεί να ανεβούν τα επιτόκια για να μην φρενάρει η οικονομία. Παρά τα αυτά, η Ελλάδα 2022 σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Διεθνούς Μοναδικού Ταμείου θα έχει ένα από τους ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στον κόσμο και το 2023 σύμφωνα πάλι με την ίδια πρόληψη είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που θα έχει ανάπτυξη και όχι ύφεση. Δεν θα έχουμε την ανάπτυξη φετινή, αυτό να το ξέρουμε, αλλά δεν θα πούμε σε ύφεση. Αυτό θα έπρεπε. Τα ελληνικά πετρέλαια ανακοίνωσαν χθες από την οικονομία έκπτωση 6 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό καταρχάς το γνωρίζετε εσείς, ότι είναι συνοπόλοι το γνωρίζετε. Και δεύτερον, αυτό θα βάλει φρένο στην απόφασή σας να χρεοκτήσετε τα υπερκέρδη της ουσιώσεων, διότι αυτή κάτι τέτοιο αντιπρότερη. Ο υπουργός δεν μπορεί να πει ποτέ όμως ότι ο καθένας καταλαβαίνει μόνο. Τα υπερκέρδη θα φορολογηθούν κανονικά, είναι πρόταση της ελληνικής κυβερνήσεως που έχει γίνει δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να πω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη έκταση φορολόγηση που θα υπάρξει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.